Πανελλήνιος Θηλασμός. Βεβαίως. Σάβα μου, δημόσιος. Εγώ θέλαζα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς μήνες. Χωρίς ούτε πιπίλα, ούτε πιπερό, ποτέ. Ποτέ. Ούτε λοιπόν, μόνο... για να τα αποτελέσματα. Ο Θηλασμό. Είναι ο έβδομος σε σειρά. Πάμε να μας κάτω που βρίσκεται στο Σκορπιό. Καλημέρα, Νάντια μου. Καλή σου ημέρα. Είμαι ο το οποίο είναι στην πιο τρυφερή εκδοχή του, γεμάτο μαμάδες, μωρά, παιδάκια, κλάκια παιδάκια, αλλά και... ότι έχω δίπλα μου δύο διαχειρίστριες της ομάδας της Αττικής, που θα μας πούν τα πάντα για τη σημερινή γιορτή. Συγχαρητήρια καταρχήν για τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Είναι ο 7ος Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Θηλασμός, που γίνεται σε πάνω από 54 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, υπό τη σκέψη του δικτύου εθελοντικών ομάδων μητρικού θηλυσμού και μητρότητα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να περάσουν το μη... Δεν σας άκουσα. Πόσες περίπου είναι. Έχουμε εμείς τώρα μια εικόνα και βλέπω πολλές. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τα μέτρηση. Τώρα θα... Η κυρία μας πρέπει να είναι πάνω από 1000 μαμάδες. Ήδη τα, από την προεγγραφή που ρώτησα κάποιες κυρίες που είναι επίσης μέλη της ομάδας, μου είπαν ότι από την προεγγραφή είχαν δώσει συμμετοχή 800 μαμάδες. Σίγουρα πολύ περισσότερες από όσο μπορώ να διακρίνω και εσείς φαντάζομαι από τα πλάνα σας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, Κωνσταντίνα και παιδιά και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ότι το μήνυμα που περνάει κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός είναι πολύ σημαντικός και κάθε χρόνο γίνονται και περισσότεροι... περισσότερες μητέρες αρρωγή σε αυτό το, σε αυτό ναι, το φαινόμενο. Ναι, θεωρώ έτσι της ελληνικής οικογένειας με την θηλάζουσα μητέρα όλο και αυξάνεται. Βέβαια, βέβαια. Και επειδή γιατί αν θυμάμαι καλά και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάντοτε συνδεόμαστε αυτή την ημέρα, είτε με Θεσσαλονίκη είτε με Αθήνα, έβλεπα λίγο λιγότερες, λίγο λιγότερες. Ναι, ναι, ναι. Κάθε χρόνο αυξάνεται. Αυξανόμαστε και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλο αυτό γίνεται μέσω των μαμάδων. Δηλαδή είμαστε μαμάδες, θηλάζουσες που βοηθάμε τις άλλες μαμάδες. Είμαστε μονάχα στο Facebook, όλο αυτό γίνεται τελείως εθελοντικά. Και αυτό είναι το πολύ συγκινητικό, ότι όλο αυτό τα αγκαλιάζουν οι άλλες μαμάδες και μας υποστηρίζουν και ουσιαστικά θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι ναι και φέτος τα καταφέραμε παρά τις αντικσότητες και όλα αυτά τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στο δρόμο μας, στηρίζουμε η μία την άλλη και είμαστε εδώ για να το γιορτάσουμε αυτό. Εσάς κατά την άποψή σας, η ιδανική αντιμετώπιση κάποιου που βλέπει μία μητέρα που θυλάζει δημόσια, ποια είναι, ποια θα θέλατε ιδανικά να είναι? Δεν υπάρχει ιδανική αντιμετώπιση. Ο θυλασμός είναι κάτι τελείως φυσιολογικό. Δηλαδή είναι η συνέχεια της εγκυμοσύνης. Γεννιέται το παιδί και θυλάζει. Αυτό είναι τροφή. Φαντάζομαι και κάτι παραπάνω στη συνέχεια. Είναι τροφή, είναι το δέσιμο με τη μητέρα που αποκτά το μωρό. Και παιδιά, πραγματικά, όποιος δεν θέλει, δεν του αρέσει αυτή η εικόνα, μπορεί να κοιτάξει από την άλλη πλευρά, ρε παιδιά, να μην ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Κακά τα ψέματα πριν κάποια χρόνια ήταν και λίγο ταμπού να βλέπεις μια γυναίκα να θυλάζει σε ένα εστιατόριο ή σε ένα οποιοδήποτε μεγάλο, δεν ξέρω, εμπορικό κέντρο. Τώρα... Κοιτάξτε, έχει βγει αυτή η εικόνα του θυλασμού στην κοινωνία. Γιατί τα παλιά τα χρόνια θυλάζανε οι γυναίκες, θυλάζανε οι μαμάδες, οι θείες, η γειτονιά. Πλέον η γενιά των μαμάδων μας έφυγε από αυτό και τώρα ήρθαμε εμείς ώστε να το επαναφέρουμε, να γίνει μια επιστροφή πάλι στο φυσιολογικό και στο φυσικό και να εξοικειωθεί ο κόσμος και η κοινωνία με αυτή την εικόνα. Γιατί όσο υπάρχει αυτή η εικόνα, ο κόσμος θα εξοικειώνεται και δεν θα τους φαίνεται κάτι περίεργο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι περίεργο να θυλάζει μια γυναίκα και όχι μια γυναίκα που δίνει πιπίλα ή μπουκάλι, ας πούμε, για να ταΐσει το παιδί της. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά στο νομικό πλαίσιο του δημόσιου θυλασμού, γιατί παλιότερα είχαν γίνει. Σε δημόσιους χώρους. Προκύψει, ας πούμε, είχαν προκύψει κάποιες διαμαρτυρίες. Τώρα δηλαδή. Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που προστατεύει τη μητέρα που θέλει να θυλάσει δημόσια. Σας μεταφέρω την ερώτηση από το πλατό, γιατί δεν ακούτε εσείς καλά. Αν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το δημόσιο θυλασμό, γιατί παλαιότερα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει ο νόμος 4316 του 2014, ο οποίος θέτει κάποια πράγματα που αφορούν το θυλασμό. Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε δεν...
ο δημόσιος θυλασμός πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Αντιμετωπίζεται λίγο περίεργα, γιατί όπως είπε και η Κατερίνα πριν, έχουμε αποκοπεί από το θυλασμό. Είμαστε γενιά η οποία δεν έχει θυλάσει, με αποτέλεσμα όταν βρισκόμαστε με ένα παιδί στην αγκαλιά, η μητέρα μας, η γιαγιά μας, να μην μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος ξεκινάει από τη στιγμή που θα γεννήσουμε, από το μευτήριο, όπου η μαμά βρίσκεται συνέχεια σε μία αμφιβολία, γιατί δεν έχει κάποιον να εμπιστευτεί και να την καθοδηγήσει, να μπορέσει να της δώσει σωστές και έγκυρες οδηγίες. Αυτό το πράγμα, αυτό το κενό, το καλύπτει η ομάδα. Είμαστε μαμάδες και προσπαθούμε να βοηθήσουμε ίδιες. Βρήκαμε Να σας διακόψω και να πω ότι τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι γιατί ξεκίνησε μόλις η καταμέτρηση. Άρα οι μαμάδες που είναι εδώ σε λίγα λεπτά ξεκινούν να θυλάζουν τα μωρά τους με πολύ τρυφερότητα και να περνούν τα δικά τους ευαίσθητα μηνύματα σε όλους μας. Μπράβο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι μητέρες η καταμέτρηση. Πω μόνο πολύ σημαντικό. Ως μαμάδες που έχουμε προσπαθήσει πολύ και έχουμε δημιουργήσει αυτό το μεγάλο δίκτυο, αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι οι μητέρες να ενημερώνονται από την εγκυμοσύνη. Ως μητέρες, περνάμε πολύ χρόνο όταν είμαστε έγκυος για να ψάξουμε να βρούμε χρώματα για το δωμάτιο, λίκνο, καρότσια κλπ. Ας αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για να διαβάσουμε, ώστε να πάμε σίγουρες με γνώση στο μευτήριο όταν θα γεννήσουμε. Είναι σημαντικό η μαμά, πέρα από το να θέλει, είναι πολύ σημαντικό να έχει τις γνώσεις για να μπορεί και η ίδια να στηρίξει τον εαυτό της. Και είναι επίσης σημαντικό και γύρω της, το περιβάλλον της, να μπορεί να την υποστηρίξει. Κάτι τέτοιο βλέπουμε καθημερινά ότι είναι ένα μεγάλο κενό, είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Μία μαμά ενώ θέλει, δεν τα καταφέρνει γιατί δεν την υποστηρίζουν. Έχει λανθασμένες οδηγίες και βλέπουμε από στατιστικά και από έρευνες που έχουν γίνει ότι το 90% των μητέρων ξεκινάνε και επιθυμούν να θυλάσουν και μόνο την πρώτη μέρα στο μευτήριο καταλήγουν κάτω από το 50% να θυλάζουν αποκλειστικά. Αυτό δείχνει ότι ενώ οι μαμάδες θέλουν, κάτι μπλέκεται στη μέση και σταματάνε. Και επιπλέον, ακούμε πολύ συχνά και θα το έχετε ακούσει κι εσείς από φίλους και γνωστούς, ότι δεν έχω γάλα. Όντως, ή μία μαμά η οποία θα ακολουθήσει λανθασμένες οδηγίες από την αρχή, θα οδηγηθεί σε μειωμένη παραγωγή και όντως δεν θα έχει γάλα. Αν γνωρίζει γιατί πρέπει να κάνει και να μην ακολουθεί λανθασμένες οδηγίες, μπορεί να στηρίξει την παραγωγή της για όσο θέλει, για όσο επιθυμεί, ακόμα και αν επιστρέψει στην εργασία της, υπάρχουν τρόποι την παραγωγή της. Μπείτε στην ομάδα μας, είμαστε πάνω από 15.000 μέλη αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Αττικής και σε όλο το πανελλήνιο δίκτυο που θα βρείτε στο θυλάσσιο και θα βρείτε πληθώρα αρχείων έγκυρων πηγών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από την Ελληνική Παιδιατρική Ακαδημία για να ενημερωθείτε. Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση της μαμάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Νομίζω πάει με άλλη ψυχολογία πλήρως στο μευτήριο και μπορεί και στηρίζεται στα πόδια της. Oh. Δεν γεμίζει ανασφάλεια. Γιατί μαμάς, τα κάνω σωστά, μήπως δεν μου φτάνει. Όλα αυτά θα μπορέσει να τη γνώση της. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν εκεί στο ΖΑΠΕ και γι' αυτό το λόγο και πολύ σωστά τα λέει. Γιορτές θα τις έλεγα εγώ. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι μια γιορτή σήμερα. Μια τέτοια γιορτή, βέβαια. Και να μας στηρίζετε και εσείς. Όχι μόνο σήμερα, γενικά μέσα στον χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.